Μάλιστα πολλά με ελικόπτερο, τιμή αδώρο. Σαν τις πίτσες δηλαδή. Το πιάσες πιτσοπνύχτρα. Πιάσε και αυτό. Δηλαδή αυτό που θα πω εννοώ. Στην περιοχή του Κορδαλού οι κάτοικοι είναι ευχαριστημένοι. Για τις μετακινήσεις τους παίρνουν αντί για λεωφορείο ελικόπτερο. Ρε. Πιο συχνά περνάει. Τι δεν σε ψάρε και σαν ρημαύρο μάτι. Τι να πω. Μιλάει Γεωργίου, δεν είναι. Αυτοπυροβολήθηκε ο φύλακας. Δηλαδή μιλάμε για Monty Python's και Mr. Μπίρεση. Λες εσύ, πώς πάθησαν να γαζώσουν το ελικόπτερο εσύ. Δεν γάζω να καλύτερα κάνα παντελόνιο εκεί στρίφωμα. Και με το τέτοιο γάζωμα που κάνα από τις σφαίρες, το μόνο κατόρθωμα ήταν να πέσουν τρεις μπεκάτσες και τέσσερα σπουργίτερα. Κάνανε οι δεσμοφύλακες ένα φαγητό το βράδυ, κυνήγι σκέτο, ε. Αν το άλλο, το ελικόπτερο λέει όταν απογειωνόταν δεν το έβλεπαν. Όταν απογειωνόταν το είδαν. Η μάρτωση, μάγκες μου, είναι καμία απόδραση αβαβά. Στημένο μαμουδάκι από την κυβέρνηση, λέω εγώ. Φιλαράκια, πάμε στις γραμμές. Φιλαράκια, όμως να ξεχιόμαστε. Ανοίγουν οι γραμμές, όνομα, μάλα και όχι μάγκες. Και τους βάζω λουσιόρα από τι ώρα τι θα πούνε. Για το κύπελο χθες, για το ΕΦΑ τέτοια πράγματα. Αυτούς περιμένουν την Κυριακή στο Καρισκάκι. Έλα, έλα, έλα και ο πρώτος, πάμε. Γεια σου Τάκη, Σταύρος από Δραπετσόνα, Φόλα, Ολυμπιακός. Άλλη χλήψη με το κύπελο που χάσαμε χθες, γαμώ το πολύ, στεναχωρήθηκα ρε Τάκη. Φίλε, γνωστή μου φαίνεται τη φωνή σου και τον πασισμό σου, ε. Για πρόσεχε, ότι βιντεοτενίας είσαι. Όχι ρε Τάκη, που να βρεις δουλειά τώρα. Να σου πω ρε Σιτάκη. Λέγε. Εντάξει να πούμε, χάσαμε το κύπελο στο μπασκετάκι χθες. Αλλά εμάς ο καημός μας είναι η Ευρώπη, το τόπι. Τι ήταν αυτό που πάθαμε ρε γαμώτο με τη Σεντετιέν. Έλα προχώρα, λέγε προχώρα. Τάκη. Έλα. Ξέρω γιατί χάνουμε στην Ευρώπη με κάτω τα χέρια και πάνω τα πόδια. Έλα κόψτον, κόψτον, καλά σε κατάλαβα. Πουθενά είσαι και ρουφιώτης είσαι, έτσι. Ρε Τάκη, άσε να ολοκληρώσω. Έλα κόψτε το βάζελο, φίλε. Κάπου σέδε το μάτι μου και στην Κυροβίζων. Εσύ με το φούξε σακάκι, δεν είσαι ο Σοκρότης, ε. Ρε Τάκη, ρέμισε να πω και μου λες οτιδήποτε ύστερα. Ούτε ο Βαλβέρδε φταίει, ναι. Ούτε ο Ντομή, ούτε κανένα. Ο Σκάι φταίει. Καλά, καλά, πες τη μαγεία στο να την ακούσουμε, έλα. Κοίταξε να δεις, Τάκη. Έλα, λέγε. Δεν πρέπει να δίνουμε τους αγώνες σε αυτά τα κανάλια. Και να σου εξηγήσω τώρα μέσα στο κανάλι. Ναι, το είχαμε δει το τρέιλερ στο συγκεκριμένο κανάλι που έλεγε για τους μεγάλους Έλληνες. Αλλά για τους μεγάλους Γάλλους δεν είχαμε κανένα τρέιλερ. Σε κατάλαβα ότι θα το πήγαινε εκεί, αλλά δεν σε κλείνω κολοβάζε, λέει, για να σου απαντήσω κατάλληλα. Ποια πόλη έχει πρωτεύουσα η Γαλλία, ξέρεις? Το Παρίσι. Όχι, το γάμισε έχει που θα φάσε εσύ την Κυριακή στο Καραϊσκάκι, είσαι εκεί, μάκα. Το λέω σπούλο του Παλαιοχώστα, ζήτησαν 10 παραγωγή μαζί από την ελληνική αστυνομία τα δικαιώματα να το κάνουν ταινία. Δίνουν, κρατηθείτε για τα δικαιώματα, 50 δις δολάρια. Το διπλό πακέτο δηλαδή που έδωσε η κυβέρνηση τράπεζες. Μαγκές. Λήξη οικονομικού συνεγερμού. Θα τρώμε με 6 κουτάλια. Και η μεγάλη ευγία, ξέρετε ποια είναι. Και δεν το χωράει το μυαλό μου. Εσείς δεν έχουν βάλει τον Παλαιοκώστα στους 100 μεγάλους Έλληνες στο Greek Brother. Η μάρτωρε. Greek Brotherites και Greek Brotherites, καλησπέρα και πάλι σε ένα ντοκιμαντέρ reality. Το Greek Brother. Το Greek Brother λοιπόν με 100 αγαπημένα σας πρόσωπα που δημιουργούν πλέγματα και συμπλέγματα, που προωθούν την αγαπησιά και έκφραση της μεγάλης αυτής της πληροφορίας, στην οποία σας καλούμε να συμμετάσχετε πάντα με τυφερό τρόπο. Ψηφίζουμε πάντα τους 100 μεγάλους ήρωες της καθημερινότητάς μας. Ναι, μαλλιόφιλα. Τελικά μόνο τα μοντέλα προετοιμάζονταν για την οικονομική κρίση. Είχαν πάρει χαμπάρι πως θα πέσει πείνα και κυκλοφορούσαν σαν σκελετοί. Ρε, έρχεται κατοχή, ρε, ρε, θα πεινάσει κόσμο. Και σάρι, θα πεινάσετε και εσεί δημοσιογράφοι. Τα μισά ελληνικά κανάλια θα κλείσουν. Τι να λέμε, τα παντελά του Ανατολικού. Λέτε να κλείσει και ο Αλφα. Ρε, εσύ και σάρι, σοβαρό θέλω να είσαι, έτσι. Έλα, σοβαρό θέλω να είσαι και λαγό γαμπρό. Ο Αλφα είναι γερμανικό κανάλι. Μάθε τηλεόραση, αγόλη μου. Οι Γερμανοί είναι σοβαροί άνθρωποι. Προκομμένοι, τιτανοτεράστιοι, τιτανομέγιστοι. Δεν είναι μπαγκλαμάδε σαν και εμά. Το ξέρω καλά του Γερμανού. Ήμουν χρόνια δίπλα στο Χάπελ. Μα ο Χάπελ ήταν Αυστριακό. Καλά, τι Αυστριακό, τι Γερμανούζα και σαν. Όλοι ίδιοι είναι. Βάρβαροι είναι όλοι αυτοί οι ξένοι. Δεν του ξέρω εγώ. Σαν του Έλληνε δεν υπάρχει άλλο λαό. Με τον Αλέφαντο μιλά τώρα. Απάντη, κουέντι, ο Βόλιο παραδεχθέρε και τούτα λα ρευπο θα μιλητά παρλα κατραπαγιά δε θέντε τι είναι νουέστρο. Γιο τη μαθάρε παντελώνεθ καμπάνια πορκέ γιο νονσόι κόμε κάτι την κοιτάνκες και πετάνε τούτες φινάρεθ χουγκαδόρεθ. Γιο μαλακιστάν και τσίκι τσίκι περέα περέα τη αραξάρε σπάνια επινάρε σαμπάνια. Εσύ συμπεζητέτε πρίμο μινίστρο γόκαλης πρεχουντάρε ο το μαστικοθόρε δέντρο καρισκάκι αρένα γιο σόι μπαλαρίνα δε μπολστόι μαστικοθέρε ποτιθέρ κον μια σαγκρία αλγαζόν κόμε τώρα.
prácticamente difilice masticocer, solo mío, yo querer de masticocer todos deportistas, canibalistas de Olympiacos. Si no todos, tulaxton elos catoger billeto diarquiaz. Si otra vez presidente Kokalis no gustar afto masticozare, yo boror masticocer Diogo Belucci Galetti. Todos son μαζακίστας, γουστάρε βούρδουλα. Αν τριαταμέντο, γιο φάρε φαλαγκάρε, περιλαξάρε... Βασίλης Τσιάρτας τα λέει πάντα έξω από τα δόντια. Ευχαριστώ κύριε Καραλή. Γι' αυτό είναι απόψε μαζί μας και θα μας πει τη γνώμη του χωρίς περιστροφές. Πρωτάθλημα Ελλάδος. Το έχω τονίσει κύριε Καραλή, αυτό είναι το πρωτάθλημα που τελείωσε πιο γρήγορα στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός είναι πιο πιθανό να κατακτήσει πιο γρήγορα μαθηματικά το πρωτάθλημα και από την Μπαρτσελόνα. Αυτή η βιασύνη όμως του Ολυμπιακού να πάρει το πρωτάθλημα, όπως είχα επισημάνει, δεν θα του έβγαινε σε καλό. Απόδειξε ο αγώνας με τη Σεντετιέν, όπου μπήκε με τη φούρια του πρωταθλήματος, αλλά έπεσε πάνω σε μια καταπληκτικά αργή Σεντετιέν, που απέναντι την ταχύτητα του Ολυμπιακού έδειξε υπέροχα αντανακλαστικά και έφτασε στο 3-1, αν και κάπως αργά στο 23ο λεπτό. Το σάτλ φταίει. Για μια χώρα, ελληνική ΕΛΑΕ, πάρε το χαμπάρι. Δεν υπάρχει ελπίδα ούτε από τους Παπαδρέου, ούτε από τους Καραμπαλίδες. Η ελπίδα έρχεται από εμάς, τους Μητσοτάκηδες, την Τώρα, τον Κούλη, αλλά και μένα ακόμη, τον Δράκουλα. Στη δικιά μου και στη δικιά σας. Να σας πάρε τέσσερις, αλλά πού να βρεθούνε τέσσερις ζωντανοί για να σας πάνε. Βλέπω στη γυάλα μου, άκλαυτη θα πάτε. Μουά! Μουά! Τον Ολυμπιακό στον αγώνα με τη Σεντετιέν. Α, σε μέρε και σάρι το διπλωμένο τώρα. Αυτό ο Βαλβέρδε είχε όντω και τον Μπάγκεβιτ. Μαστίγωμα, ρε, μαστίγωμα. Ναι, αλλά. Τι ανάρε, Βελόνι. Πήρε την ευθύνη πάνω του. Τι να την κάνω την ευθύνη, ρε, και σάρι να πούμε. Την νίκη την πήρε, την πήρε, δεν την πήρε. Ξέρει κανένα από εδώ που να χαίρεται με την ευθύνη. Με τον αλέφατο μιλά τώρα, έτσι. Μάθε πάλι τσαγόρι μου, μάθε να κάνει το λαγό, έτσι. Ρε, εσύ, αλήθεια τον Πανούτσο είχε τον πλάκο στο ξυλοκουλοφόρι. Έγραψε τίποτα τον Ολυμπιακό, Μα δεν ήταν ο Πανούτσο. Αλλά. Ο Πανούση ήταν, ο καθηγητή εγκληματολογία. Ρε, εγκληματά αυτό που έχει στο Καρασκάκι, κύριε Γκάμπρε και σάρι. Τα πάντα όλα θα πει ο αλέφατο και σήμα, τώρα τα άλλο ξέρω εγώ. Ρε, ποτέ να το να παίζει μεγαλική ομάδα και να βάζει μέσα αυτό το Γάλλο τον Ντόρε μη φασόλα, εσύ πώ λέγεται εσύ. Ντομή. Καλά, πε το και έτσι, Γάλλο μαθή και σάρι να πούμε. Ο άνθρωπο ήταν κερκόπορτα, ρε, ποιο ήταν τον πέναγε. Ρε, δεν υπήρχε ρεσί. Ρε, εσύ, θα σμπροχτούμε και πώ πέσουμε. Θα δούμε τι κάνουν τα παιδιά. Are you ready? Yeah! Okay, let's see. Μέσα στα πρίτη. Παρακαλώ εισέλθετε κύριε Παπαδόπουλε. Το μέλλον χτίζει νιώτη. Αγκαλιασμένη δυνατή. Με εργάτη αγρότη φοιτητή. Ευχαριστώ. Κύριε Παπαδόπουλε, ποια η γνώμη σας για την επιλογή σας εις τους 100 μεγαλύτερους Έλληνας? Θα είπα ο Greek Brotherian ότι αυτό τούτον αποδεικνύει ότι οι Έλληνες εξύπνησαν από τη μακρά νύχτα που είχαν εισέλθει και αποδεικνύουν διάφτην ταύτην και ταύτην προς αύτην ψηφοφορίαν των 100 μεγαλύτερων Ελλήνων και αποδείξαν το ότι ο Θεός εξακολουθεί ήγουν ή το να παραμένει φιλέλλην προς άκρα των στενοχώριων των εθνών της Ελλάδας και των 100 μεγαλύτερων Ελλήνων. Ευχαριστώ τον ελληνικό λαό ή την αδιασεμέσιον και μεσέσιον και τερνέσιον ψήφισαν και με τοποθέτησαν εκεί όπου ήγουν άξια και τους καλώ διαπρασίως εις αντική ψήφων προς Αλέξανδρο Παναγούλην, ο οποίος με ακολουθεί κατά πόδας για την άναδρον επίθεση εναντίον μου ή την αυτοκατάσταση εις τους χιλίους θηλωτέρους Έλληνας. Ζήτω η επανάσταση, ζήτω το Greek Brother. Για τα πιθανότητα να εκλεγείτε ο πιο μεγάλος Έλλην, τι θα απαντούσατε? Τα πάντα όλα θα είπαμε. Ασθενή έχουμε, εις το γύψο το βάλαμε, το δοκιμάζομαι αν μπορεί να περπατάει με το γύψο των σφαζόμενων, τον αρχικό γύψο και δεχομένως το περιορίζομαι εκεί που χρειάζεται ενδεχομένως. Το δημοψήφισμα θα είναι μια κοινική θεώρηση του ασθενούς και το μόνο που μπορώ να σας είπα είναι να σας καλέσουμε για να είδετε το πόδι μετά το γύψο και την ψηφοφορία μετά του Αλέξανδρο Παναγούλη. Ζήτωσεν ο Greek Brother. Ακολουθούν δημοτικά τραγούδια. Ο εθνικός στρατός κοντά του κι όλοι οι άλλοι που την
την Ελλάδα έσωσα. Σας εύχομαι τα καλύτερα. Παπα, δεν ούστηλε στα μάτα, βρε άνθρωπος του μαυρόγατα, ρε ούστηλε. Εγώ δεν ανησυχώ εκεί, αλέφαντε, από τις μαύρες γάτες. Θες το πρωί που είδα μια μαύρη γάτα, την πάτησε το αυτοκίνητο. Παπα, αυτό δεν λέω κι εγώ, ρε χειρότερος κι από μαύρη γάτα είσαι, ρε χειρότερος, ρε. Να σας κάμω και απέλαση. Λίγο τη γάτα. Μη προς Θεούρα, μη. Μην ανησυχείτε. Έτσι για λίγο, να δείτε πόσο καλά την κάμω. Ρε ούστρε καντέμι. Νιάου, νιάου, νιάου. Κύριε Κέσσερι, έκαμα την παρέμβασή μου για την προηγούμενη εβδομάδα. Παρεμεινέστηκαν οι ευχές μου που έδωσε στον Ολυμπιακό για τον αγώνα με τη Σεντετιέρ. Θα ήθελα λοιπόν να επανορθώσω σήμερα με μια άλλη ευχή. Καλύτερα να μην την κάνετε. Α, τι λέτε, δεν θα ευχηθώ στον Ολυμπιακό που αγωνίζεται την Πέμπτη πάλι με τη Σεντετιέρ. Εύχομαι όχι μόνο με την νίκη αλλά με την πρόκριση. Όχι μόνο 3 γκολ που έβαλα οι Γάλλοι, αλλά είσαμε 4, είσαμε 5 γκολ να βάλει. Καλή πρόκριση, Ολυμπιακή. Αν μην το ξεχάσω, ολοψύχος, εύχομαι και για τον Παναθηναϊκό. Νίκη και μόνο νίκη για τον αγώνα με τη Βιγιαρεάλ. Εύχομαι και σε εσάς, κύριε Κέσσερι, καλή σταδιοδρομία, καλός γαμπρός να είρετε και φιές μου στο σκύλο. Θα επιστρέψει ο κύριος Αλέφαντος για να το ευχηθώ και αυτού. Τι να επιστρέψω ρε μανό μου, νιαούστα από εκεί πέρα, φάγα 10 κιλά σκόρδα για να μου φύγει το μαυρό γάτα μου.